Εδώ είναι το εμπορικό κέντρο του Άργους, ένα τμήμα του εμπορικού κέντρου του Άργους. Κάναμε μια πολύ μεγάλη ανακαίνιση σε αυτόν εδώ το χώρο. Είναι οι τρεις δρόμοι. Η Μιχαήλ Στάμου είναι πίσω και έρχεται κάθετα στην Τζαλδάρη και δίπλα είναι η Βενιζέλου. Αυτοί οι τρεις δρόμοι λοιπόν ήταν οι λεγόμενοι πεζόδρομοι του Άργους. Εντάξαμε αυτό το έργο ένα ανοιχτό μολ, να το πω έτσι πολύ απλά. Ο καθένας έχει την επιχείρησή του και όλοι αυτοί εδώ οι δρόμοι πλέον αλλάζουν. Διαμορφώνεται κάτι πάρα πολύ όμορφο, θα το δείτε σε λίγο καιρό. Φαντάζομαι ότι σε 1,5 μήνα θα έχει τελειώσει. Έχουμε περάσει όλες τις υποδομές. Προηγουμένως είδατε, μιλούσαμε τον ΟΤΕ και το έργο αυτό περνάνε οπτικές ίνες από κάτω. Έχει περάσει η ΔΕΗ υπογειοποίηση των καλωδίων και έρχεται να μπει ένας τάπητας πρώτα με μπετό και σίδερα όπως πρέπει και από πάνω να κάτσουν οι πάρα πολύ όμορφοι κυβόληθοι οι οποίοι θα είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Κάποια τμήματα αυτού του χώρου θα είναι με στέγαστρα, μικρά τμήματα, έτσι ώστε όταν μπαίνει κάποιος να ψωνίσει και ο άλλος δεν ενδιαφέρεται να μπορεί να κάτσει σε παγκάκια, να ξεκουραστεί και να περιμένει τους ανθρώπους τους να βγουν από τα καταστήματα. Διαφοροποιούνται πολλά. Δίνουμε πολύ μεγάλη βάση. Το Άργος είναι μια εμπορική πόλη. Μπορεί να είχε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, όπως όλες οι πόλεις, τριγμούς από την οικονομία που δεν ευθύνονται οι Δήμοι γι' αυτό, σε κανένα μέρος. Αλλά από την άλλη, άσχετα τώρα το τι λέγαν μερικοί, αυτά είναι ηρίστο εμπαρόδο αστεία πράγματα. Η οικονομία ταλανίζεται με μνημόνια, με ιστορίες, τα νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα, πώς θα πάνε να ψωνίσουν άλλωστε. Το εμπορικό λοιπόν κομμάτι του Άργους, που είναι η πρωτεύουσα του εμπορίου του νομού Αργολίδας και όχι μόνο, έρχονται και από Άστρος, από Ξηροπήγαδο και τους ευχαριστούμε για την επιμονή τους να είναι στην πόλη μας. Σε συνδυασμό με το καινούριο πάρκινγκ το οποίο νοικιάσαμε δυτικά της Λαϊκής Αγοράς, ένα τεράστιο χώρο ο οποίος διαμορφώνεται και αυτός, σε συνάρτηση και με το άλλο πάρκινγκ που είναι πίσω από το ΙΚΑ στην Δαναού, με αυτές τους δύο πνεύμονες και με άλλα 5 πάρκινγκ που βρίσκονται μέσα στην πόλη, βέβαια αυτά είναι ιδιωτικά, τα άλλα είναι του Δήμου και είναι δωρεάν, μπορεί ο καθένας να έρθει στην πόλη μας. Βεβαίως ξέρω πολύ καλά ότι οι συνθήκες του εμπορίου τώρα που έχουν δυσκολέψει αναγκάζουν όμορους δήμους να λένε πράγματα όπως γίνεται πάντα με προπαγάνδα για να απομακρύνουν τον κόσμο. Το Άργος είναι εδώ, η μεγαλύτερη πόλη του νομού Αργολίδας, η τρίτη μεγαλύτερη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Συνεχίζει να ομορφαίνει, να μεγαλώνει με σεβασμό στον πολίτη, σεβασμό στο περιβάλλον και σεβασμό στο εμπόριο και στην ανάπτυξή του την τουριστική, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και δεν μπορεί να την ανακόψει κανένας. Το Άργος λοιπόν που το είχαν ξεγραμμένο πριν από 10-12 χρόνια έχει αρχίσει και μπαίνει στην τροχιά των επισκέψεων πόλεων. Έχει τελειώσει η δημοπρασία του Μουσείου του Αρχαιολογικού. Το Βυζαντινό Μουσείο είναι εκεί. Περιμένουμε να τελειώσει αυτή η λέλαπα που έχει χτυπήσει τον πλανήτη για να μπορέσουμε και εμείς να τροχιοδρομήσουμε ακόμα περισσότερες, αν θέλετε, ενέργειες για να προσεγγίζει περισσότερος κόσμος στην πόλη μας. Για πες μας, πώς είναι τα έργα που γίνονται εδώ? Όλα είναι όμορφα, αλλά να τελειώνουν. Γιατί είχαμε 10 χρόνια την αφραγγία και τώρα έχουμε τον άμμο. Είναι άλλο πρόβλημα. Αλλά να τελειώνουν. Όλα τα έργα είναι καλά για τον κόσμο.